τόσο από την αιτιολογική έκθεση και αντίστοιχα με τους πολιτικούς στόχους της οδηγίας, φαίνεται ότι η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και προϊόντα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία, ώστε με ορισμένες προσαρμογές να λειτουργήσει αποκλειστικά αυτό που αναφέρεται μέσα, δηλαδή η ενιαία εσωτερική αγορά, να αποκατασταθούν οι κανόνες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, που σχετίζονται ιδιαίτερα με την παραγωγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών για τις κατηγορίες του πληθυσμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες δηλαδή. Τώρα, η επίκληση της εξάλληψης των εμποδίων που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες για την αξιοποίηση δηλαδή εμπορευμάτων και υπηρεσιών δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά να συγκαλύψει την πραγματική στόχευση, δηλαδή αυτό ακριβώς που αναφέρεται στο κείμενο και ήταν και στις συζητήσεις όταν συζητιόταν ή όταν σχεδιάζονταν, αν θέλετε, η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγκαιότητα δηλαδή δημιουργίας αυτής της οδηγίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεσολογημένες, ότι αποτελούν, και μάλιστα η πρόβλεψη ήταν από το 2015, το λέγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2019 βέβαια ψηφίστηκε η συγκεκριμένη οδηγία, προγραμματίζαν, γνωρίζαν ότι από το 20 και μετά, το 2020 και μετά, τα αμαία και οι ηλικιωμένοι θα αποτελούν μια αγορά 120 εκατομμυρίων, η οποία για να αξιοποιηθεί από τη βιομηχανία, όσο αφορά τις ιδιαίτερες, δηλαδή πρόσθετες ανάγκες αυτών των ανθρώπων, απαιτούνται μέτρα προσαρμογής, προκειμένου να μπορούν τα εμπορεύματα, τι να γίνεται, να διεισδύσουν απρόσκοπτα σε αυτή την αγορά. Και μάλιστα σε αυτήν την κατεύθυνση εντοπίζαν ότι με τις υπάρχουσες διαφορές που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο, στους κανόνες κτλ. Από κράτος σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται υψηλό κόστος στους μονοπωλιακούς ομίλους, τους εμποδίζει να επωφεληθούν από το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Αντίστοιχα στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, παρεμποδίζεται η οικονομική μεγέθυνση και άλλα. Τώρα, να μην ξεχνάμε, το είπαμε και στην πρώτη μας τοποθέτηση στην Επιτροπή χθες, ότι η οδηγία αυτή έχει περίοπτη θέση και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργογύρανση. Η προσβασιμότητα λοιπόν σε υπηρεσίες και προϊόντες σε αναπήρους και ηλικιωμένους αντιμετωπίζεται με το κριτήριο να επιτευχθεί ο στόχος τα άτομα αυτά να διευκολύνονται, όπως αναφέρεται, στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, η λεγόμενη ενεργός γύρανση, προκειμένου τι όμως να συμπληρώσουν τις πετσοκομμένες συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Δηλαδή να στοιχίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο στο κράτος και το κεφάλαιο. Και αυτό το περιεχόμενο έχει η εξασφάλιση της αυτόνομης διαβίωσης που αναφέρει η οδηγία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους. Και ουσιαστικά η προσφορά των μέτρων που προωθούνται, προσφορά εισαγωγικά, των μέτρων που προωθούνται με την οδηγία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους, είναι να διαμορφωθούν ενιαίοι κανόνες και προδιαγραφές στην παραγωγή εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Είτε αυτό αφορά τεχνητά βοηθήματα, νέες τεχνολογίες, προϊόντα και άλλα, που θα αγοράσουν αυτά τα άτομα, προκειμένου να είναι αυτόνομα και αξιοποιήσιμα από το κράτος και τις επιχειρήσεις αυτά τα άτομα να δουλεύουν. Και τώρα εδώ βγαίνει στην επιφάνεια όλη η απανθρωπιά αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος που ζούμε, του καπιταλισμού. Δηλαδή η αναπηρία αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας και εκμετάλλευσης. Και η ίδια η οδηγία άλλωστε πουθενά δεν αναφέρει, για παράδειγμα, για οικονομική συμβολή του κράτους για αυτές τις κοινωνικές ανάγκες. Παρά το κράτος τι κάνει, αναδεικνύεται σε ρόλο τροχονόμου και ρυθμιστή των κανόνων που τι καθορίζουν τα σύγχρονα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι, στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία αυτή δεν αποσκοπεί στην εξασφάλιση παροχής των αναγκαίων προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών των ατόμων με αναπηρία, αλλά πώς, και αυτό την κόφτει, πώς τα εμπορεύματα των ομίλων θα έχουν πρόσβαση στους πελάτες ανάπηρους άτομα με ειδικές ανάγκες. Τώρα, αν το είπαμε λίγο χθες, ότι αν καημός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν όντως να υπηρετήσει, να εξυπηρετήσει με τις πολιτικές αυτά τα άτομα, δεν θα έχει την πολιτική, δεν θα υλοποιούσαν οι κυβερνήσεις τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι, στο
τμήμα της αναπηρίας που σημαίνει πολιτική σφαγιασμού των αναπηρικών συντάξεων, των επιδομάτων, των παροχών από το κράτος, του περιορισμού έως κατάργηση των κρατικών μονάδων και υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύ δε περισσότερο πολιτική κοινωνικού αποκλεισμού αυτών των ατόμων, αφού πάνω από το 95%, το ακούσαμε και σήμερα από τους φορείς από το αναπηρικό κίνημα, ότι πάνω από το 95% αυτών των ατόμων ζουν σε καθεστώς ικανών προσεργασία, ζουν σε καθεστώς παρατεταμένης ανεργίας. Άρα λοιπόν η οδηγία έχει να κάνει με την ενίσχυση και υλοποίηση αυτής ακριβώς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ όμως του κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Και εδώ γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι στο επίκεντρο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δεν είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αυξημένες ανάγκες τους που προκύπτουν από την αναπηρία τους, αλλά η λογική των νόμων της αγοράς και το πώς αυτή θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Πόσοι μεγάλοι όμιλοι θα μπορέσουν να βάλουν χέρι, πόδι, όπως θέλετε πείτε, και στο αγοραστικό κοινό που ονομάζεται άτομο με ειδικές ανάγκες, πουλώντας τα προϊόντα, τα προσαρμοσμένα προϊόντα τους από τη μία και από την άλλη. Πώς αυτό λοιπόν θα γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Πώς αυτή η διαδικασία λοιπόν θα γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία για τους μονοπωλιακούς ομίλους, ενιοποιώντας τους όρους, τους κανόνες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Προφανώς για να καθίσετε ευκολότερη διακίνηση αυτών των προϊόντων σε περισσότερες αγορές. Επιπλέον, η λογική, αυτό που αναφέρεται στο 14, μου φαίνεται, στο 14 άρθρο, της δυσανάλογης επιβάρυνσης, τι βάζει. Βάζει τις ανάγκες των ΑΜΕΑ για πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους για τις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια αναιρεί, αν θέλετε, εκ προημίου την όποια σε εισαγωγικά λέξη ευαισθησία του νομοσχεδίου για αυτά τα άτομα. Μιας και για άλλη μια φορά το ζητούμενο τι είναι, είναι να μην φυγούν τα κέρδη που τελικά θα αποκομίσουν οι όμιλοι από αυτή την προσαρμογή. Και τώρα από την άλλη είναι και μια διάταξη συγκεκριμένη που ευνοεί συγχρόνως και τη συγκέντρωση, τη συγκεντροποίηση σε επίπεδο ομίλων και παραγωγής, αφού μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων μικρών έχει καλύτερη δυνατότητα, μια μεγάλων επιχειρήσεων έχει καλύτερη δυνατότητα να προσαρμόσει την παραγωγή της σε σχέση με μια μικρή ή και αν θέλετε και μεσαία επιχείρηση. Και όταν λέμε μικρή και μεσαία, άλλα τα δεδομένα της Ελλάδας, άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς όταν λέμε μικρή και μεσαία, άντε το πολύ να φτάνει μέχρι και 10 εργαζόμενους. Μεσαία επιχείρηση, μικρή μεσαία τέλος πάντων επιχείρηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 200 τόσα άτομα, 250 άτομα. Τώρα όμως ο καπιταλιστής τι θέλει. Τελικά θέλει να προσαρμόσει το προϊόν του για να το πουλήσει στο άτομο με ειδικές ανάγκες, τον πελάτη δηλαδή, στον οποίο φυσικά θα μετακυλιστεί και το κόστος αυτής της προσαρμογής των προϊόντων και το όποιο κόστος δαπανίσουν οι μεγάλοι. Να γιατί λοιπόν ακούσαμε σήμερα και στους φορείς από εκπροσώπους μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων λοιπόν βάζαν έντονα, αν θέλετε, αν όχι έντονα, αλλά αυτό αναδεικνύαν το ζήτημα δηλαδή της οικονομικής ενίσχυσης στην κατεύθυνση προσαρμογής στα της οδηγίας. Τώρα όμως η πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες φυσικά και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αναιρέσει το γεγονός ότι χιλιάδες ανάπηροι, οι οικογένειές τους, βιώνουν μια τραγωδία δίχως τέλους. Θέλετε στα ζητήματα των θεραπείων που δεν γίνονται, σε πάνω από 200.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες που πετιούνται έξω από οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία, ή αυτό που προείπα προηγουμένως για πάνω από το 95% ανεργίας τους ικανούς προς εργασία ανάπηρος, ή σε ειδικά σχολεία που υπολειτουργούν και δομές που κλείνουν, όπως ακούσαμε και άλλα που μπορούμε να πούμε πολλά από όσα ακούσαμε, γνωρίζουμε, αλλά και ακούσαμε φυσικά και από τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος σε ό,τι αφορά τις παροχές από την κάλυψη μάλλον
μια σειράς παροχών από τον ΕΟΠΗ, που είναι άλλες είναι κουτσουρεμένες, άλλες καλύπτουν έως το πολύ ένα απειροελάχιστο ποσοστό από το κόστος το δυσβάστακτο που καλούνται να πληρώσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, παράδειγμα τα αναπηρικά καροτσάκια, φάρμακα, πρόσθετα αναγκαία προϊόντα, τα οποία όντως είναι αναγκαία για αυτές τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία, από την τροφή μέχρι βοηθήματα, μέχρι τα ζητήματα που αφορούν τη διαβίωσή τους στο σύνολο. Έτσι λοιπόν όλα όσα βασανίζουν τα ΑΜΕΑ όχι παραμένουν άλυτα, αλλά οξύνονται, αφού όλο και περισσότερο το κράτος αποσύρεται από την πρόνοια, με τις κυβερνήσεις τη μία μετά την άλλη διαχρονικά να παραπέμπουν στην ατομική ευθύνη τη φροντίδα και την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Φυσικά για όλα αυτά και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, δεν ευθύνεται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προσαρμοσμένα προϊόντα για να καταναλώσουν. Εμείς δεν υποτιμούμε φυσικά την ανάγκη, αν θέλετε, ύπαρξη τέτοιων υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, χωρίς όμως βάζουμε μία βασική παράμετρο. Ποια είναι αυτή? Χωρίς να υπάρχει το κριτήριο του επιχειρηματικού κέρδους, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση και εμπορευματοποίηση αυτών των υπηρεσιών. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένα από το κράτος. Έτσι λοιπόν εμείς δεν μιλάμε για πρόσβαση η οποία να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του καθενός, αλλά για καθολικό και δωρεάν δικαίωμα, αφενός μεν των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, αλλά στο σύνολο της πλειοψηφίας του λαού μας. Τώρα, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, δύο-τρεις αναφορές σε κάποια άρθρα του τρίτου μέρους, επειδή ακούσαμε βέβαια και τους φορείς, σχετικά με το άρθρο 31 εδώ, εμείς βέβαια θα το καταψηφίσουμε το άρθρο αυτό. Παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανεξαρτήτως έκτασης. Τώρα, η δίθεν αναβάθμιση είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης στον πρωτογενή τομέα, στον τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις όπως η ίδρυση, η επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπόν εγκαταστάσεων, η ίδρυση, η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης. Δηλαδή, η δίθεν αναβάθμιση δεν είναι του περιβάλλοντος, αλλά ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικής εκμετάλλευσης της γης και του περιβάλλοντος. Και στόχος, επιδίωξε αν θέλετε, να αποτελέσει κερδοφόρα διέξοδο για τους πράσινους ομίλους, σε εισαγωγικά τους πράσινους. Οι διατάξεις λοιπόν αυτές είναι αντιφατικές, αφού συνεχίζεται ακόμα και η λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και βέβαια αποτελεί προσπάθεια υλοποίησης της πράσινης μετάβασης και της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Συμφωνίας που λειτουργεί σε βάρος της ζωής και της δουλειάς των λαϊκών στρωμάτων. Αφού πετάει στον δρόμο εργαζόμενος και οι όποιες περιορισμένες νέες θέσεις εργασίας θα είναι φθηνότερες και με χειρότερους εργασιακούς όρους και συνθήκες. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω εδώ πέρα. Κάποια άρθρα έχουμε τη δυνατότητα και στη β' ανάγνωση να αναφερθούμε. Ευχαριστώ πολύ.